Καλή σας μέρα, πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν είστε, όπου και αν χτυπάει ελληνική ή φιλελληνική καρδιά. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μέσα από την εκπομπή Ώρα Ελλάδα στην Τσεχία και πιο συγκεκριμένα στην Πράγα, για να συναντήσουμε την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Τσεχίας, την Τασούλα Ζησάκη Χίλι. Να πούμε πολλά και διάφορα. Υπάρχει μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει και που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Όμορφες ελληνικές εκδηλώσεις. Θα μάθουμε πολλά και διάφορα και θα μάθουμε και άλλα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται εκεί και ταλαιπωρούνται με κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την Ελλάδα. Πολλά και διάφορα, αλλά επειδή ο τόπος στον οποίο πηγαίνουμε έχει μια ιστορική σημασία και οι Έλληνες εκεί, οι πρώτοι που έκαναν έτσι έναν στενό κλειό Ελλήνων μεταναστών, δεν πήγαν απλά για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, αλλά για να διεκδικήσουν το αύριο και τη ζωή τους. Ήταν πρόσφυγες, πολιτικοί πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν, στην ώρα αυτή που θα ακολουθήσει, έχουμε επιλέξει τραγούδια από έναν εξαιρετικό δίσκο του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, «Η Ξεριζωμένη», και νομίζω ότι το πρώτο μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, γιατί αναφέρεται στους Έλληνες που είχαν πάει στην τότε ενωμένη Τσεχοσλοβακία. Στην Πράγα και στην Πρατισλάβα ερμηνεύει ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης με την Λιζέτα Νικολάου, και σε πολύ πολύ λίγο μετά το τραγούδι θα πάμε και εμείς στην Πράγα. Καλημέρα στην Πράγα! Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Πολύ νωρίς ξεκινήσατε. Νωρίς μας έχουν εδώ, είμαστε σκαπανείς. Σκάβουμε και προετοιμάζουμε το έδαφος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, έτσι. Είπαμε μια απλή καλημέρα και αυτή η λέξη είναι και έχει ένα ιστορικό δέσιμο και με την κοινότητα εκεί, την ελληνική κοινότητα της Πράγας, γιατί είναι το περιοδικό, το ηλεκτρονικό περιοδικό που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια από την ελληνική κοινότητα της Πράγας και ουσιαστικά μεταφέρει, πέρα από τα γεγονότα και τις δράσεις τις σημερινές και τα ιστορικά συμβάντα για το πώς έφτασαν και κάτω από ποιες συνθήκες έζησαν και ζουν εκεί στην Τσεχοσλοβακία, την πρώην και σημερινή Τσεχία και Σλοβακία, οι Έλληνες πρόσφυγες που έφτασαν τότε κακήν κακώς εκεί. Τασούλα. Ναι. Περιμένω να σχολιάσω, γι' αυτό σταμάτησα. Γι' αυτό. Ήθελα να ακούσω κι άλλα. Κι άλλα. δεν είναι μόνο ηλεκτρονικό το περιοδικό. Είναι και κανονικά σε χαρτί, το οποίο στέλνουμε σχεδόν σε όλες τις χώρες που υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή διαβάζεται στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία, στην Πολωνία, στην Αμερική, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Και βέβαια το στέλνουμε και σε όλες τις κοινότητες, γιατί είναι το εκδίδει η ελληνική κοινότητα Πράγας. Οπότε το στέλνουμε και σε όλες τις κοινότητες στην Πράγα. Και παρόλο που είχαμε, ξέρεις, δεν είχαμε και πολλές εκδηλώσεις με τον κορονοϊό και τα λοιπά και όλα τα μέτρα που υπήρχαν, το περιοδικό έβγαινε τακτικά και είχα και μια ιδέα να γράψω για τον αθλητισμό στην πολιτική προσφυγιά και προπαντός το ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι είσαι ΑΕΚ, εγώ είμαι Arsenal. Α, εντάξει. Από Α αρχίζουν και οι δύο. Η ομάδα του πατέρα μου, οπότε σε σέβομαι, εντάξει. Ναι. Να ρωτήσω, οπότε φυσικά και μέσα από τον αθλητισμό η δράση των ομογενών ήταν και παραμένει πολύ μεγάλη. Νομίζω όμως ότι εκείνες τις εποχές θα πρέπει να δημιουργήθηκαν ελληνικές ομάδες, ομάδες οι οποίες έγραψαν με το δικό τους τρόπο ιστορία εκεί στα τοπικά δρόμενα, έτσι δεν είναι? Ναι. Σχεδόν κάθε κοινότητα, παροικία, είχε τη δική τους ποδοσφαιρική ομάδα, μπάσκετμπολ, βόλεϊμπολ, δηλαδή ο αθλητισμός ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στην πολιτική προσφυγιά, όπως βέβαια και η καλλιτεχνική πλευρά. Έπρεπε να ξέρουμε να χορεύουμε, να τραγουδάμε και τα αγόρια συνήθως ήταν στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα κορίτσια, αθλήτριες, τρέχαμε, γιατί και εγώ. Αλλά αυτό συνεχίστηκε. Ξέρεις, έχουμε αρκετά παιδιά τώρα που... τότε είχαμε και πρωταθλητές, Άρση Βαρών, στο ποδόσφαιρο είχαμε αρκετούς που παίζανε στην Λίγα της Τσεχοσλοβακίας, στη Σπάρτα και στη Σλάβια.
Μάλιστα. Αυτά τώρα τα βρήκα, μην κάνω την έξυπνη. Ναι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Ξέρω, από ψάξιμο ξέρω, είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό το... Ναι, είδα το βιβλίο σου, μου κρατήσει ένα. Ναι, καλά, όταν βρεθούμε οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι ομάδες αυτές τώρα είχαν έτσι ελληνικά ονόματα ή ονόματα ομάδων ή ονόματα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε δει σε άλλες χώρες. Σπάρτακος, ξέρω εγώ κλπ. Ελληνικά ονόματα είχαν. Ναι. Άρης Βελεχιώτης ήταν. Ξέρεις, όλα τα. Τους ήρωές μας τα ονόματα είχαν. Να πούμε, οι αγροτικές εταιρείες ή τα κορχός είχαν όνομα του Νίκου Ζαχαριάδη. Μάλιστα. Οι ομάδες είχαν ονόματα από την Εθνική Αντίσταση περισσότερο ήταν τα ονόματα. Μάλιστα. Τώρα, αν λες ότι υπήρχε ομάδα Άρης Βελουχιώτης, είναι συγκινητικό έτσι τώρα στην Τσεχοσλοβακία. Ναι, και δεν ήταν μόνο στην Τσεχοσλοβακία, και στην Βουλγαρία παντού είχε ομάδες ποδοσφαιρικές με τέτοια ονόματα, και πολλές φορές όταν ψάχνεις τώρα μπερδεύεσαι πού ήταν τώρα αυτή η ομάδα. Άρης Βελουχιώτης στη Βουλγαρία, Άρης Βελουχιώτης εδώ. Τώρα όταν παίζανε μεταξύ τους δεν ξέρω τι φανέλες φορούσαν. Έχεις βρει και φωτογραφίες από αυτές τις δραστηριότητες της εποχής? Ναι. Οι πρώτες, ξέρεις, είναι πολύ συγκινητικό το ποδόσφαιρο. Βασικά στην πολιτική προσφυγιά, όπως με την έρευνα μου τώρα βλέπω. Τα παιδιά αυτά δεν ήξεραν να πω αληθινή μπάλα, ούτε από παιδική μπάλα. Είχανε, πολλά από αυτά μου λένε είχαμε, εμείς με τόπι παίζαμε, τόπι το λέγανε, διότι ήταν από πανιά, από πανί. Ναι. Και όταν ήρθαν εδώ και είδαν τι θα πει αληθινή μπάλα, όλη την ημέρα μπάλα παίζαν. Ώσπου ξέρεις να συνηθίσουν και τα λοιπά, και το Τσεχοσλοβάκιο παιδαγωγοί τους θέλανε βέβαια μετά αυτό το τραυματικό για ένα παιδί ταξίδι τόσο μακριά με τα πόδια από το χωριό τους μέχρι τα αλβανικά σύνορα ή την Ιουγκοσλαβία. Και μετά κάνανε και ομάδες. Στην αρχή ήταν μόνο Ελληνόπουλα στην ομάδα και παίζανε εναντίον Κατσιχόπουλα. Και αυτοί που έχουν γράψει ημερολόγια γράφουν «Και το συνεχίσαμε!» Δηλαδή το ποδόσφαιρο έπαιξε και στην παιδαγώγηση των παιδιών πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, βέβαια, ο αθλητισμός είναι πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, και ιδιαίτερα εκεί που υπήρχε μια κοινότητα, μια ομάδα ανθρώπων πολύ ενωμένη. Να σου πω, έχω μπει τώρα στο διαδίκτυο ψάχνοντας να βρω μάλλον το περιοδικό. Για ποιο τεύχος μιλάμε τώρα, του Φεβρουαρίου του 22 ή του Ιανουαρίου? Τώρα βγήκε λίγο αργούμε με τα τεύχη. Τώρα βγήκε το δεύτερο, που είναι κάθε 2 μήνες. Ναι. Αυτό που έχει τα αθλητικά που λες, τα σωματεία και λοιπά, ποιο περιοδικό είναι? Γιατί τα βλέπω, τα έχω μπροστά μου όλα τώρα. Θυμάσαι? Δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι θα ήταν το προηγούμενο. Το προηγούμενο, κάτσε να το ψάξω. Μόλις τελειώσει το ένα, γράφω το επόμενο, όπως δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Γράφω, αλλά σε ένα έχω την πρώτη ομάδα από παιδικό σταθμό με το ΔΕΛΤΑ. Του Δημοκρατικού Στρατού δηλαδή, έτσι. Του Δημοκρατικού Στρατού, ναι. Ναι. Πολύ συγκινητικό είναι να δεις ωραία φανελίτσα, το ΔΕΛΤΑ και πόσο περήφανα. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν περήφανα που ξέρουν να παίζουν πια ποδόσφαιρο ή επειδή φορούσαν τη φανέλα με το Δημοκρατικό Στρατό. Μάλιστα. Ακόμα ξέρεις οι πατεράδες τους, οι μανάδες τους, πολλές μανάδες, επίσης αδερφούλες, αδέρφια, ήταν ακόμα στον Δημοκρατικό Στρατό. Λοιπόν, το βρήκα. Είναι στο τεύχος του Ιανουαρίου. Όσοι είστε στο διαδίκτυο τώρα ή και στο κινητό σας, μπορείτε να βάλετε ελληνική κοινότητα Πράγας και περιοδικό Καλημέρα, και θα σας βγάλει σε PDF όλα τα περιοδικά. Μπορείτε να τα τυπώσετε και να τα διαβάσετε και σε μορφή έτσι, να την πιάνεις με το χέρι, που έχει έτσι μια άλλη χρειά και μια άλλη έγκλη. Λοιπόν, οι πρώτες ποδοσφαιρικές ομάδες Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία, Γέσενικ Τσεχοσλοβακίας. Εδώ είναι μια φωτογραφία. Εκεί ήταν από ένα φεστιβάλ, διότι ξέρεις, και έκανα Γέσενικ, η ομάδα είναι της Πράγας, γιατί αυτοί που ζουν ακόμη μου κάνουν παρατήρηση, λέει, γιατί έγραψες Γέσενικ?
Λέω γιατί εκεί παίξατε. Θυμόνουν ακόμα, έγιναν παππούδες, αλλά πρέπει να προσέχουμε, γιατί είχε κερδίσει τώρα η Πράγα. Είχαν, ξέρεις, αυτούς τους, την άμυλα βασικά, όμως ακόμα τιμούνται, εγώ που έπαιξα, μη σας νικήσαμε, ακόμα τα λένε οι παππούδες τώρα που έχουν γίνει πια. Ναι. Είναι ωραίο όμως αυτό που κάνεις, δηλαδή οι αφηγήσεις τώρα αυτών των παιδιών. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία που είναι πιτσιρίκια. Θα είναι 12-13 ετών και λίγο μεγαλύτερα. Αυτή που μου λες, η φωτογραφία με το έμβλημα του Δημοκρατικού Στρατού στο στήθος. Είναι, κοίτα να δεις, εσύ τα έχεις ζήσει, τα έχεις βιώσει, έτσι έχεις μεγαλώσει. Εμείς που είμαστε απ' έξω και έχουμε μάθει την ιστορία απ' έξω, είναι πολύ ανατριχιαστικό αυτό σαν εικόνα, πραγματικά, έτσι, και συγκινητικό. Καλά, λοιπόν, για εμάς είναι συγκινητικό, γιατί εμείς τα περάσαμε αυτά. Φορούσαμε το, εγώ ακόμα το φοράω το σήμα του Δημοκρατικού Στρατού, διότι για μας ήταν ένας από τους, μία αντίδραση και μία, αν θέλεις, επανάσταση για εκείνα τα χρόνια μετά τον πόλεμο. Πες μου, σε ποια χώρα αντέδρασε ο λαός? Ναι. Μετά τον πόλεμο. Η Ελλάδα. Τώρα να μην δούμε και το τι έγινε στο τέλος. Άστο, γιατί ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σημερινά, γιατί αυτό που κουβεντιάσαμε και αποτέλεσε και το έναυσμα για να κάνουμε τη σημερινή κουβέντα είναι ότι είπες και νωρίτερα ότι 2 χρόνια είχατε ταλαιπωρηθεί και εσείς εκεί με τον κορονοϊό και σχεδόν τα πάντα ήταν κλειστά. Βλέπω τώρα όμως μία άνθηση σε επίπεδο εκδηλώσεων. Έγιναν αρκετές μαζεμένες και έχουν προγραμματιστεί κι άλλες. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι εκδηλώσεις αυτές έχουν και τοπικιστικό χαρακτήρα, αλλά είναι και έτσι, ενδίδουν σε μία έτσι γενικότερη εικόνα και το ελληνικό στοιχείο που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ρωτήσω για την εκδήλωση που έγινε στο κάστρο Βεβέρζη και να μου πεις και την ιστορία του κάστρου, που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ναι. Ήταν 10 χρόνια, γιορτάσαμε τα 10 χρόνια από την ίδρυση, αν θες, αυτής της επετείου. Και δεν είναι μόνο η καρδιά αυτής της οργάνωσης, ήταν η ελληνική κοινότητα του Μπερνό, με την πολύ δραστήρια πρόεδρο τους, την Αφροδίτη Αλεξανδρίδου. Αυτοί το οργανώνουν, αλλά και εμείς βοηθάμε από τις άλλες κοινότητες με τη συμμετοχή των χορευτικών μας, των παιδιών. Και ξεκινάει πάντα με ένα μάθημα ελληνικών χωρών. Αυτή τη φορά ήταν η Κυκλάδικη. Εγώ να σου πω αυτά πολύ δύσκολα για μένα. Εγώ με στρατιώτησα. Λοιπόν, και να δεις μικρούτσικα. 2 χρονών, μερικά ούτε καν μπορούν να περπατήσουν. Όλα ήταν πάνω στη σκηνή και ακολουθούσαν, ξέρεις, και παίζανε και τα λοιπά. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι 101 άτομα ήρθαν, όλα τα καλλιτεχνικά της Βουδαπέστης. Αλήθεια. Οι συμπατριώτες. Ναι, οι συμπατριώτες μας. Γυναίκες στα 70, 75, 78 έχουν το δικό τους χορευτικό. Και να σου πω, ζήλεψα και καλά που ήμασταν αρκετοί από την Πράγα και αποφασίσαμε και εμείς να κάνουμε για τις γριούλες χορευτικό. Θα χορέψουμε όλες κι εμείς. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα του άλλου. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση από τους συμπατριώτες της Βουδαπέστης. Ήτανε τα εγγόνια τους. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η σχέση μεταξύ των Ελλήνων της Πράγας και των Ελλήνων της Βουδαπέστης, και μας τα λες όλα αυτά με τόσο μεγάλη χαρά, μας μεταφέρεις έτσι κοινωνίες οι οποίες ζουν αλληλέγγυες, αγαπημένες, μια ιδανική, έτσι θα λέγαμε, κοινωνία για το σήμερα. Ναι, με τη Βουδαπέστη. Η Βουδαπέστη είχαν αποφασίσει, αυτοί είχαν αποφασίσει που ήρθαν πρώτοι και τους φιλοξενήσαμε εμείς εδώ. Τότε ακόμα ζούσαν και πολλοί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και ήταν μια μεγάλη ομάδα, κάπου 50 άτομα είχαν έρθει με λεωφορείο και για τουρισμό, αλλά εμείς αμέσως τους φιλοξενήσαμε, τους συλλαβήσαμε, τα είπαμε και είπαμε ότι και εμείς θα πάμε. Και το 2005 μαζευτήκαμε και εμείς, μας φιλοξενήσανε οι ίδιοι στην Βουδαπέστη και ήταν ακριβώς 9 Μαΐου.
Και πήγαμε, βάλαμε λουλούδια, στεφάνια. Έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Ανταλλάξαμε δωράκια και υποσχεθήκαμε θα βρεθούμε και πάλι. Όμως είχαν πολλά άλλα, δεν βρεθήκαμε με λίγα λόγια, έτσι μαζικά. Και τώρα ήρθανε πέρυσι, πριν 2 χρόνια πριν τον κορονοϊό, είχε έρθει μόνο μία ομάδα. Οπότε η πρόεδρος αποφάσισε ότι θα ήταν καλά να έρθουν και οι άλλες οι ομάδες, οι οποίες με τα καλλιτεχνικά τους, με τις καλλιτεχνικές ομάδες που έχουν, χοροδία, ξέρεις, η χοροδία τους λέγεται Ρωμιοσύνη. Τα εγγόνια χελιδονάκια. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση δεν είναι μόνο ότι τα χελιδονάκια μιλούσαν και ελληνικά. Οπότε ξέρεις, το λέω αυτό γιατί αμέσως και εμείς οργανώσαμε μία εκδήλωση για νέους γονείς με μικρά παιδάκια. Ναι. Εγώ ζήλεψα. Σε συνέχεια, δηλαδή, σαν να ζηλέψατε λίγο, εσύ εισαγωγικά η λέξη αυτό, ε. Πάρα πολύ. Εγώ δεν μπόρεσα να δω τους συμπατριώτες μου από την Τσεχία που μαζευόμαστε όλοι στον Περνό. Οπότε, ξέρεις, με τον κορονοϊό δεν είχα δει ούτε τους καλούς μου γέρους που πήγαιναν και τους έβλεπα τακτικά στον Περνό, ούτε αυτούς είδα, γιατί ήμουνα μαζί, άκουγα τους συμπατριώτες μας από την Ουγγαρία πώς, τι κάνουνε. Έβγαζα τα συμπεράσματα μου, τι θα μπορούσαμε κι εμείς. Ξέρεις, έχω αυτό το ανταγωνιστικό. Όχι, καλό είναι αυτό ότι πάντα μαθαίνουμε πράγματα, είναι πολύ θετικό. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Και θα ξανασυναντηθούμε με τους συμπατριώτες μας. Εκεί τώρα λες για μικρά παιδάκια. Φαντάζομαι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά, ή αρκετά, εσύ θα μου πεις, είναι προϊόν γάμων, λεγόμενοι μεικτοί γάμοι, έτσι. Δηλαδή, ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, ο Τσέχος. Είναι τέταρτη γενιά. Μπαμπάς από την μεικτή οικογένεια και η καινούργια, η νέα οικογένεια και από την μεικτή είναι. Μάλιστα. Όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς μετρήσαμε κάπου 100 παιδιά έχουμε έτσι που γεννηθήκαμε της τέταρτης γενιάς, που είναι τώρα στα 3, 4, 5 ετών. Και είναι κρίμα να αφήσουν αυτά τα παιδιά, γιατί ο μπαμπάς ή η μαμά ενδιαφέρονται τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν να μπουν μέσα στο πνεύμα της κοινότητας και εμείς γεράσαμε. Ξέρεις, η πρώτη γενιά, λίγοι μείνανε από την πρώτη γενιά που ήρθαν τότε το 49. Οπότε και εμείς συνταξιούχοι, σιγά σιγά πρέπει η τέταρτη γενιά πια να δραστηριοποιηθεί. Δηλαδή τα μικρά ήταν πολύ γλυκά, αλλά οι γονείς τους, γιατί όταν θέλεις τα παιδάκια, οι γονείς θα τα φέρουν και οι γιαγιάδες. Νομίζω, μακάρι να πάει καλά. Ήταν η πρώτη... Πιστεύω, έτσι όπως το περιγράφεις και με την ζωντάνια και την αγάπη με το οποίο το βλέπεις, θα πάει καλά, γιατί δεν θα πάει, σίγουρα. Λοιπόν, μιλάμε για παιδάκια. Να ακούσουμε τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη από τον ίδιο δίσκο, η Ξεριζωμένη, να ερμηνεύει το τραγούδι «Σχολείο Ελληνικό». Λοιπόν, Τασούλα, να πούμε λίγο και για το κάστρο Βεβέρζη που έχει έτσι ελληνικές ρίζες. Συνδέεται με τον μεγάλο επιχειρηματία, ευεργέτη, με ελληνικές ρίζες, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Μοσχόπολη της Κοριτσάς, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και το 1844 αυτό ζούσε στην Βιέννη. Αγόρασε το κάστρο, βέβαια ήταν εκεί, ήταν από τους πρώτους που έκτισε και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Βιέννης. Και μέχρι το θάνατο του δηλαδή πρόσφερε πάρα πολλά στην κεντρική Ευρώπη. Το όνομά του ποιο ήταν? Γιώργος Σίνα, με γιώτα. Α, οδός λοιπόν, Σίνα που βλέπουμε εδώ, έτσι, αυτή. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει προσφέρει πολλά και στην Ελλάδα. Το Λύκειο Θηλαίων, Αρσάκιο νομίζω λέγεται τώρα, Πανεπιστήμιο Αθήνων, την ίδρυση του αστεροσκοπείου στο Λόφο Πάνω Νυμφών. Αυτός το ίδρυσε, αυτός έδωσε τα λεφτά. Μάλιστα. Και όταν πέθανε το 1856,
η εγγονή του, Ελένη Ψηλάντη, δηλαδή είναι συνδεδεμένες αυτές οι οικογένειες, το κληρονόμησε και νομίζω το 1881 το πούλησε. Το πούλησε σε Γερμανούς, αν δεν κάνω λάθος. Και αφού βρήκαμε την ιστορία αυτή, εγώ δεν, από τον Μπαρνό που κάνουμε την έρευνα, αποφασίσαμε ότι είναι ένα καλό σημείο της πόλης όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, σε πολύ όμορφο σημείο βέβαια, να γιορτάζουμε. Ήταν ένα μικρό μίνι φεστιβάλ των Ελλήνων με πάρα πολλούς Τσέχους και με την χρηματοδότηση της περιφέρειας του Μπερνό, δηλαδή το τσέχικο κράτος έχει υποστηρίζει κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση με πολύ ωραία έκθεση για το πώς ήρθαν οι πολιτικοί πρόσφυγες, βασισμένο σε ντοκουμέντα, πάλι μαζί με τη διευθύντρια του μουσείου, το πώς ήρθαν οι Έλληνες τα παιδιά εδώ, που λέγεται βραβευμένο βιβλίο «Δύο ζωές, δύο πολιτισμοί». Και υπάρχει και ντοκιμαντέρ, πρέπει να σου το στείλω αυτό, υπάρχει και ντοκιμαντέρ όπου έχουν πάρει συνεντεύξεις από διάφορους από γιαγιάδες, παιδιά και τα. Αυτό το θέλω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις όμως το εξής. Μου κάνει εντύπωση που είπες ότι ήταν και πάρα πολύ Τσέχοι. Θέλω να μου πεις πώς οι Τσέχοι, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, αντιμετωπίζουν όλη αυτή την εικόνα, μαθαίνουν την ιστορία, το πώς φτάσατε εσείς εκεί, το πώς συνεχίσατε τη ζωή σας, το πώς μπήκατε με ζωντάνια και με αγάπη μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων αυτών και γίνατε ένα κομμάτι της, χωρίς να είστε αποκομμένοι, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας και αγώνα για να συντηρήσετε και να διατηρήσετε τις ρίζες. Υπήρχε πολύ, εκείνα τα χρόνια, δηλαδή, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και σήμερα. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να έχουμε δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό που χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο Μειονοτήτων, δηλαδή από την κυβέρνηση βασικά. Το περιοδικό χρηματοδοτείται από εκεί, τα μαθήματα τα ελληνικά, παίρνουμε χρηματοδότηση για τις στολές που έχουμε, αλλά εμείς τώρα κάνουμε και λίγο ζαβολιά. Αγοράζουμε μία στολή από την Ελλάδα και τις ράβουμε τις υπόλοιπες εδώ που είναι αυθεντικές, όμως είναι πολύ ακριβές οι στολές. Οπότε υπήρχε και υπάρχει ακόμα μεγάλη υποστήριξη όλων των μειονοτήτων και προπαντός στη δική μας που είμαστε, πάντα λένε, μια μικρή, είμαστε σχεδόν η μικρύτερη μειονότητα. Μια μικρή μειονότητα, αλλά η πιο δραστήρια. Φαντάσου, Τασούλα μου, να γινόταν κάτι τέτοιο εδώ, αντίστροφα στην Ελλάδα, το τι θα ακούγαμε για το πώς στηρίζονται οι τοπικές κοινότητες, οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ ως μετανάστες για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το φεστιβάλ το άλλο που έγινε στο Κρνόβ. Πόπο, θα μάθω και έτσι έχει καστό τέλος. Ναι, το Κρνόβ, το φεστιβάλ γίνεται μέσα στα πλαίσια όλων των μειονοτήτων της περιοχής. Που είναι, οι περισσότεροι είναι Πολωνοί, έχουν Ουκρανοί, δηλαδή μειονοτήτων. Δεν λέω τώρα αυτοί που ήρθαν τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα από την Ουκρανία, γιατί έχουμε μεγάλη μειονότητα Ουκρανών που είχαν έρθει πριν 100 χρόνια, 150 χρόνια εδώ και διατηρούν τη μειονότητα τους στα σχολεία τους κτλ. Και όλοι έχουν πρόγραμμα, αλλά είναι υπό την αιγίδα της ελληνικής κοινότητας του Καρνόβ, που εκεί είναι και η έδρα της Ομοσπονδίας, πολύ δραστήρια και η Ομοσπονδία, και γίνεται από όλες τις πόλεις, χορεύουν όλα τα χορευτικά, βγαίνουν όλες οι ορχήστρες και τελειώνει αυτό το φεστιβάλ, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο εμάς τους Έλληνες από όλες τις πόλεις, αλλά και από όλη την περιοχή Τσέχους και άλλους πολίτες. Και όλοι μαγειρεύουν τα δικά τους φαγητά, αλλά πες μου ποιο κερδίζει. Ο μουσακάς πάντα.
Όχι, δεν κάνω μουσακά γιατί είναι έξω. Υπάρχει μουσακά, αλλά το σουβλάκι. Α, εντάξει. Number one. Μουσακά, είπαμε, ένα πιο τελικά τώρα, παιδί. Σουβλάκι, εντάξει, σουβλάκι, σουβλάκι. Πάω πάσο. Ξέρεις, για χιλιάδες. Γιατί χιλιάδες μαζεύονται, δεν είναι μικρό το. Ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Τώρα η πόλη αυτή, το Κρνόβο, όπως το λες με ωραία προφορά και προσπαθώ να σε αντιγράψω, είναι σε τι απόσταση είναι από την Πράγα, έτσι για να καταλάβουμε? Πού είναι, κοντά στα Απολωνικά σίγουρα. Α, τόσο μακριά. Ναι, ναι, είναι 5 ώρες με τρένο. Πάει βέβαια και είναι σχεδόν πάνω στα Απολωνικά σύνορα. Ήτανε, έχει πολλούς Έλληνες εκεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι από ενδιαφέρον. Ακόμα υπάρχουν πολλοί, τα παιδιά τους βέβαια, αλλά ήταν η μικρή Αθήνα. Ήταν η Αθήνα της στην πολιτική προσφυγιά, τη λέγανε η Αθήνα της Τσεχοσλοβακίας, διότι εκεί ήταν οι έδρες, εκεί ήταν τα πάντα. Και είχε 5.000. Ήταν η πρωτεύουσα, δηλαδή, έτσι, ας το πούμε. Η πρωτεύουσα των Ελλήνων ήταν. Μετά πήγε στο Γέσενικ, μετά στην Πράγα. Γιατί η Πράγα ακόμα τα πρώτα χρόνια δεν είχε πολλούς πολιτικούς πρόσφυγες. Ναι. Αλλά μετά έγινε. Οπότε και η έδρα επί πολλά χρόνια της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων είναι στο Καρνόβ. Η οποία πόλη είναι κοντά στην Πολωνία, έτσι. Κοντά στην Πολωνία, στα σύνορα, εκεί έχει βουνά, πολύ όμορφη πόλη. Εκεί ήταν οι Σουηδίτες, την είχαν, και όταν τους διώξανε από την Τσεχοσλοβακία, επειδή συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, εκεί στείλανε τους πρώτους Έλληνες, γιατί υπήρχαν και τα σπίτια, υπήρχε και δουλειά, υπήρχαν εργοστάσια κτλ. Έχουν και πανεπιστήμια, είναι... Τώρα εκεί έχω μια πολύ δραστήρια δασκάλα χορών, η οποία έχει μαζέψει τα από μικρούτσικα. Δηλαδή τώρα αυτά τα παιδιά έχουν γίνει 20 και 25 χρονών και ακόμα χορεύουνε. Επίσης έχουν ένα πολύ μεγάλο σχολείο που μαθαίνουν ελληνικά και εκεί ζηλεύω, διότι έχουν παιδιά. Εμείς τώρα είχαμε και εμείς είχαμε, μετά σταμάτησε αυτό το σχολείο, αλλά πρέπει να γίνουμε και εμείς καλοί. Μαθαίνουν ελληνικά, μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, τις παραδόσεις, βγαίνουν συχνά στην τηλεόραση εδώ, σε μια ειδική εκπομπή που γίνεται για τις μειονότητες, και πάλι εμείς οι Έλληνες βγαίνουμε, όλες οι κοινότητες σχεδόν έχουμε δείξει την κοινότητα μας στην τηλεόραση. Να ρωτήσω κάτι τώρα, στα σχολεία αυτά όλα που λες, τα ελληνικά σχολεία εκεί πέρα, υπάρχει κάποια συμμετοχή, ενίσχυση και υποστήριξη, και αν ναι, με ποιο τρόπο, από την ελληνική πολιτεία? Υπήρχε κάποτε λίγη, μετά δεν υπήρχε καθόλου, αλλά ο καινούργιος πρέσβης που ήρθε έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βοηθήσει οικονομικά, να στηρίξει αυτά τα σχολεία. Νομίζω ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά δεν φταίει ο πρέσβης, φταίμε εμείς, που υπήρχε κάποια διαδικασία που τα παιδιά, η Ομοσπονδία το βρήκε δύσκολο, έτσι μου λένε τουλάχιστον, στην Ελλάδα. Συνήθως είναι η γραφοκρατία. Ναι. Και αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί στο μέλλον και να γίνει όντως κάτι και να βοηθήσει και ο πρέσβης από τη στιγμή που θέλει και εσείς? Ο καινούργιος πρέσβης, ο καινούργιος, σχεδόν ένα χρόνο είναι εδώ. Δηλαδή, τέτοιο πρέσβη δεν είχαμε. Πηγαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις, όπως και ο Κύπριος πρέσβης. Να πούμε στον Πεβέζη, υπό την αιγίδα του πρέσβη της Κύπρου και του πρέσβη της Ελλάδας έγινε στο Βεβέζι. Πώς λέγονται αυτοί οι πρέσβεις, για να μην τους αδικήσουμε και όλες, να πούμε και τα ονόματα τους? Της Ελλάδας είναι Αθανάσιος Παρέσογλου, από τη Μικρά Ασία κρατάνε οι ρίζες του, και της Κύπρου είναι Αντώνιος Θεοχάρους. Ωραία. Ναι. Ωραία, μπράβο τους, μπράβο τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας περιγράφεις, ότι υπάρχει έτσι μια ζεστή επικοινωνία μεταξύ σας. Ναι, ναι, ναι. Μα ξέρεις, για πρώτη φορά πρέσβης, εγώ είχα πάει μαζί του, τον συνόδευσα στο Καρνόβ,
σε μια συνεδρίαση που είχε η Ομοσπονδία και πήγα μαζί του. Εγώ ήξερα ότι θα του δώσουν λουλούδια να βάλει στο μνημείο των Ελλήνων προσφύγων και δεν το ήξερε. Και ξέρεις, με δάκρυα στα μάτια του, όταν πήγαμε εκεί στο μνημείο, ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εγώ νομίζω... Και εγώ συγκινήθηκα, διότι 20-30 χρόνια είμαι εδώ. Mm-hmm. Πέρασαν πολλοί πρέσβηδες. Είδες μια ανθρώπινη εικόνα. Μια πολύ ανθρώπινη εικόνα. Και στον Παρνό έχει πάει και θέλει να κάνει αδελφοποιήσεις μεταξύ των διάφορων πόλεων που υπάρχουν Έλληνες. Είναι πολύ δραστήριος. Ωραία. Επίσης και ο Κύπριος, βέβαια. Τυχεροί είσαστε. Έτσι, να τους έχετε από κοντά και να σας έχουν από κοντά, γιατί χρειάζεται. Τους προσέχουμε. Δράση. Λοιπόν, πάμε τώρα στην μικρή πόλη του Γιάβορνικ, όπου ετοιμάζεται ένα γλέντι με θρακιώτικους χορούς. Θα έχεις βάλει το χέρι σου εκεί, πιστεύω, και τραγούδια ευρύτικα. Όχι. Εκεί έχουμε. Ευρύτες είναι εκεί. Μία οικογένεια από τον Εύρο. Από τους Μεταξάδες βασικά, και ο ίδιος έμαθε και στα παιδιά του να παίζουν γκάιντα, να παίζουν διάφορα θρακιώτικα. Ο ίδιος στην αρχή είχαν κάνει τις δικές τους στολές, μετά μπορέσανε και αγοράσανε στολές ευρύτικες, όχι μόνο θρακιώτικες. Ο ίδιος οργανώνει εκεί μαζί πάλι με την επαρχία του γιατί είναι η επαρχία Γέσενικ τώρα η Γιάβορνικ, πάλι είναι κοντά στα πολωνικά σύνορα, αλλά είναι μια πολύ μικρή πόλη η οποία πάλι τελευταίως το βρήκα, είχε ειδικό νοσοκομείο για τους Έλληνες, για τους Έλληνες μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Αλήθεια. Μόνο για τους Έλληνες. Ναι, το 49. Δεν έχω πάει ακόμη, αλλά θα πάω να δω τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να βρούμε και κάποια στοιχεία, γιατί ξέρεις πέρασαν πολλά χρόνια και... Θα είναι φοβερό ρεπορτάζ για το περιοδικό αυτό όμως, έτσι τώρα, με εικόνες και λοιπά. Με το COVID, τον κορονοϊό, ήταν πολύ δύσκολα να πηγαίνω σε άλλες πόλεις, αλλά έκανα άλλη έρευνα εδώ στο σπίτι, γιατί ήμασταν πολύ περιορισμένοι, δεν μπορούσαμε και να ταξιδεύουμε. Αλλά ξέρεις, εκεί είναι λίγοι, ούτε 10 άτομα είναι Έλληνες, αλλά πάλι όταν βλέπεις, όταν βάζουν, ξέρεις, τις διαφημίσεις, η ελληνική κοινότητα του Γιάβορνικ λέει οργανώνει. Ενώ και άλλες μειονότητες είναι εκεί. Ναι. Και πάλι έχουμε τα σουβλάκια, δεν έχουμε μουσακά, δεν έχω δει μουσακά. Μπορείς έτσι τώρα τον πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο. Τι τίποτα, πες το μουσακά, είπε ένας φίλος. Ναι, πρέπει μουσακά να έχουμε. Και τραγουδάν και χορεύουνε, 5 άτομα είναι 5. Και χορεύουνε θρακιώτικους χορούς, ξέρεις... Μπράβο τους. Εντάξει, όχι, ακόμα και αυτό το στοιχείο που λες ότι και μόνοι τους δεν το βάζουν κάτω και 5 να είναι θα το κάνουν, που νομίζω ότι τώρα όλο αυτό, παίρνοντας και έτσι διαστάσεις, όταν το ακούει ο κόσμος, σίγουρα θα πάει περισσότερος κόσμος, αλλά ακόμα και μόνοι τους να είναι ότι το κάνουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δείχνει την αφοσίωση στην προσπάθεια να διατηρηθούν με κάθε τρόπο οι ρίζες ζωντανές. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε δυστυχώς, κυλάει πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σου και φεύγει ο χρόνος. Οργά τρέχει. Για τη δική μου ομάδα, για τις δικές μας ομάδες. Αυτό τώρα πάμε. Θέλω να διαχειριστείς εσύ το χρόνο, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι έχουμε πολλά θέματα να ανοίξουμε και ένα θεματάκι που το έχουμε υποσχεθεί για κάποιους συμπατριώτες μας οι οποίοι επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα και έχουν έτσι, επέστρεψαν στην Τσεχία και έχουν ένα διαδικαστικό θέμα που τους ταλαιπωρεί. Αλλά το αφήνω πάνω σου. Ταξίδεψέ μας εσύ σε όλα τα θέματα εκεί που χρειάζεται. Ναι, την ομάδα. Για πρώτη φορά μαζέψαμε όλες τις δραστήριες ομάδες της δικής μας κοινότητας, το χορευτικό, τη χοροδία, τους ψεύδους που μαθαίνουν ελληνικά, τα παιδιά της δεύτερης γενιάς που θέλουν να βελτιώσουν τα ελληνικά τους. Κάπου 50 άτομα μαζευτήκαμε. Να φανταστείς ότι είμαστε 120 μήνα μέχρι τώρα.
Στην Πράγα τώρα, έτσι. Στην Πράγα, στην Πράγα. Να πούμε και για την Πράγα. Βέβαια. Και πήγαμε σε ένα πολύ πολύ σχετικά καινούριο εστιατόριο του Χάρη και της Μαργαρίτας. Μαργαρίτα λέγεται, κριτικό. Μόνοι τους φτιάχνουν τις μπακλαβάδες, μόνοι τους φτιάχνουν το ψωμί. Μαζευτήκαμε. Κριτικό, κριτικό στέκει στην Πράγα, έτσι. Στην Πράγα, στην Πράγα. Με το που κλείνουμε, με το που κλείνουμε μου δίνεις τα τηλέφωνα και την επόμενη εβδομάδα μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αχ, αξίζουν. Είναι, ωραία, είναι τέλος, τέλος. Θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Είναι. Πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης? Χάρης Καλτσί. Το όνομα του είναι παράξενο, αλλά είναι παιδί πολιτικών, πολιτικών προσφύγων, αλλά όταν επαναπατρίστηκε ήταν 8 χρονών στην Κρήτη. Οπότε έχει ιδέα τι είναι η Κρήτη και τα λοιπά. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνατε εκεί το γλέντι, λοιπόν, στη Μαργαρίτα. Κάναμε το γλέντι, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, είπαμε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, αλλά το συγκινητικό ήταν ότι και οι Τσέχοι που ήρθανε, αυτοί είναι και οι φιλέλληνες που μαθαίνουν ελληνικά, μερικούς τους ξέρω χρόνια και χρονάκια που μαθαίνουν ελληνικά και μιλάνε ελληνικά, πώς σηκωνότανε να χορέψουν, ξέρουν και τους χορούς μας βέβαια. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί για πρώτη φορά μαζέψουμε όλες τις ομάδες μαζί. Δεν ήταν η δική μου ιδέα, η ιδέα ήταν της Κατερίνας Σπάλα, η οποία είναι υπεύθυνη για τα καλλιτεχνικά, για την ελληνική γλώσσα και τσέχικη γλώσσα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ήμουνα και εγώ εκεί. Ωραία. Οπότε έγινε, ας το πούμε, μία, όχι επανασύσταση, μία οργάνωση καλύτερη για το πού είμαστε, πού βρισκόμαστε και πού και πώς θέλουμε να κινηθούμε. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Το είπες πολύ ωραία. Θα το γράψω στο καλημέρα. Καλά. Σου έχω υποσχεθεί και ένα κομμάτι, αλλά ακόμα. Συγγνώμη. Τώρα έχεις δίκιο. Εδώ και καιρό. Λοιπόν, οπότε φαίνεται ότι κινείται ένας ωραίος, όμορφος άνεμος αισιοδοξίας. Δηλαδή, τώρα που ανοίγει λίγο η ιστορία, γιατί όντως ήταν καταπιεστικό όλο αυτό το οποίο βιώσαμε και ελπίζω να μην το ξαναβιώσουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει δίψα και από το κλείσιμο των 2 ετών, αλλά και γενικότερα από την αγάπη για την Ελλάδα, να δημιουργηθούν και νέα πράγματα και να προχωρήσουν όλα αυτά τα οποία τρέχουν μέχρι σήμερα. Ναι, υπάρχει και ενδιαφέρον. Το είδα αυτό, γιατί είχαμε τα 2 χρόνια που δεν μπορούσαμε να μαζευτούμε, αλλά τώρα είδαμε τι αγάπη όταν γιορτάσαμε την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Με τι χαρά χόρευε ο κόσμος, με τι αγάπη, με τι νοσταλγία. Ήταν την πρώτη φορά που μαζευτήκαμε μετά τον κορονοϊό. Οπότε είναι, μακάρι να συνεχίσει αυτός ο ενθουσιασμός. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει έτσι κάποιο κλίμα δυσαρέσκειας για όλο αυτό? Υπάρχει έτσι ένα κλίμα, ας το πούμε, συντριτισμού της κοινωνίας, έστω και ρατσισμού? Δηλαδή μπορεί να ακούνε κάποιοι, όχι μωρέ τώρα τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες, όπως έχουμε περάσει και εμείς ως Έλληνες στο εξωτερικό, στην Αμερική, και όπως ενδεχομένως έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς μετανάστες εδώ στη χώρα μας? Ή όλα είναι ρόδινα και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση στην ελληνική? Να σου πω την αλήθεια, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση. Ωραία. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές το γιατί, αλλά νομίζω αυτό το χρωστάμε στους γιαγιάδες, στους παππούδες μας, στις μανάδες μας. Έχουν αφήσει μια πολύ πολύ ωραία εικόνα, την οποία ευτυχώς συνεχίσαμε και μετά τις αλλαγές εδώ, την Αντεπανάσταση το 1989. Στην αρχή φοβόμασταν μήπως, επειδή έχουμε αυτή την πολύ διαφορετική ιστορία από τις άλλες μειονότητες, μήπως και δεν μας επιτρέψουν. Αντιθέτως, όχι μόνο μας επιτρέπουν, αλλά και μας βοηθάνε και μας πενεύουν παντού. Ναι. Αυτό είναι όμως αυτό που λες, δηλαδή με το σπαθί τους. Οι δικοί σας άνθρωποι το κέρδισαν, αυτό με το χαρακτήρα τους, τον αγώνα τους, την τιμιότητά τους, τη δουλειά τους. Και οι δικοί μας οι Έλληνες μπήκανε μέσα, έχουν 2 πολιτισμούς, 2 ζωές, 2 πολιτισμούς. Τώρα με την 4η γενιά, 1,5 θα έλεγα, όμως
είναι πολύ θετική προς και τότε προς τους Τσεχοσλοβάκους, και ακόμα και τα αγγόνια μαθαίνουν να είναι ευγνώμονες στο τι έκανε αυτό το κράτος, να μας κρατήσει, να μας σπουδάσει, να μας δώσει τα πάντα πριν. Και ακόμα τώρα, πολύ πιο λίγο βέβαια, όμως μας βοηθάνε. Και η Τσέχη είναι πολύ θετική προς την Ελλάδα. Και βέβαια και τα τουριστικά γραφεία που πολλοί Τσέχοι πηγαίνουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ναι. Τώρα στα νησιά περισσότερο ξέρουν, ενδιαφέρονται από την αρχαία Ελλάδα βέβαια. Όμως με τη δική μας προσπάθεια να δείξουμε ποια είναι η ιστορία μας, άρχισαν να μαθαίνουν και λίγο πιο σύγχρονη Ελλάδα. Ναι. Το γιατί είμαστε, πώς ήρθαμε εδώ και ποιοι είμαστε και τα λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο είχαμε κουβεντιάσει και θέλω να μου το αναδείξεις έτσι σε μια πρώτη φάση. Κάποιοι συμπατριώτες μας είχαν επαναπατριστεί και εργάστηκαν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, επέστρεψαν στη Τσεχία και είναι τώρα μια διαδικασία η οποία περίπου κρατάει 5-6 χρόνια. Προσπαθούν να πάρουν τη σύνταξή τους, δεν μπορούν όμως γιατί δεν έχουν πληρώσει κάποια ένσημα, έχουν μπλεχτεί δικηγόροι, ένας φαύλος κύκλος. Έχουν πληρώσει ένσημα. Α, έχουν πληρώσει, δεν έχουν... Βέβαια, έχουν πληρώσει τα πάντα. Α. Τώρα ξαναεπιστρέψανε στην Ελλάδα. Δεν έχουν αποδοθεί τα ένσημα, δηλαδή κάτι έχει γίνει εκεί. Εγώ θα ήθελα να μιλήσεις μαζί τους. Ωραία, φυσικά. Γιατί είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και είναι αρκετοί. Κοίταξε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο αυτό που γίνεται, ότι μετά από 6,5 χρόνια με δικηγόρος δεν μπορείς να πάρεις επιβεβαίωση τα πόσα χρόνια δούλεψες σε μια χώρα. Όταν εγώ πήρα τη σύνταξη μου εδώ, υπόγραψα ένα χαρτί στο οποίο οι κοινωνικές ασφάλειες γράφανε ότι υποχρεώνονται μέσα σε 3 μήνες να μου απαντήσουν και αμέσως να υποβάλλουν τη σύνταξη, την πρώτη σύνταξη. Ναι. Ή τη μαζεμένη, εξαρτάται το τι έγινε. Τώρα, 6,5 χρόνια για μένα μου φαίνεται παράξενο αυτό το πράγμα. Ναι, έχει σπάσει τα ρεκόρ τώρα, γιατί ακούμε και για 2 χρόνια και για 2,5, ίσως και για 3, αλλά 6,5 χρόνια. Είναι και δικηγόρος. Τώρα, για να μην λέω πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω και δεν τα ξέρω ακριβώς, αλλά υπάρχει ένα από τα ταμεία που έκλεισε, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα. Δύο ταμεία απάντησαν, το ένα δεν απάντησε. Το πρόβλημα είναι ότι οι Τσέχοι, για να τους δώσουν τη σύνταξη εδώ, γιατί έχουν δουλέψει και εδώ, θα πρέπει να ξέρουν πόσα χρόνια έχουν δουλέψει στην Ελλάδα, δηλαδή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με λίγα λόγια θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο ή φορέα, τον αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα, για να πάρουν τα στοιχεία, να συλλέξουν τα στοιχεία και να τα βάλουν στο φάκελο. Όμως, λογικό είναι αυτό. Σου λέω 6,5 χρόνια δεν στέλνουν τα στοιχεία. Άρα το πρόβλημα είναι από εδώ. Το πρόβλημα είναι καθαρά από εδώ, έτσι. Βέβαια, εδώ είναι όλα έτοιμα. Εδώ γίνονται όλα με υπολογιστή. Μάλιστα. Εγώ να σου πω, ένα χρόνο δεν είχα πληρώσει στο ταμείο. Ναι. Και ήξεραν και πόσες ώρες δούλεψε και πόσους μήνες δεν υπόβαλα τα... πώς λέγεται αυτά. Τη φορολογική δήλωση. Όχι, φορολογική δήλωση. Α, την υποβάλλεις. Εσύ εδώ κάνουμε αμάνα με την υποβάλλουμε. Ωραία. Εδώ δεν ξεφεύγεις. Με τίποτα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι σου λέγανε, μου δώσουν ένα χαρτί από τη στιγμή που άρχισα να εργάζομαι και να πληρώνω τα ένσημα, με τις ώρες κιόλα. Μάλιστα. Εκεί που... Με λεπτομέρειες. Λοιπόν, στον υπολογιστή δεν ξεφεύγεις. Εδώ όλα είναι... Θα μου δώσεις τα τηλέφωνα των ανθρώπων που είναι εμπλεγμένοι σε αυτήν την ιστορία, των δικηγόρων, δεν ξέρω, θα το κουβεντιάσουμε να δούμε ποιος είναι ο καταλληλότερος για να βγει και να μας πει την ιστορία. Σίγουρα και ένας παθών ή μία παθούσα για να μας πει τι ακριβώς τραβάει. Να το αναδείξουμε το θέμα. Μακάρι να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε λίγο να ξεκολλήσει το γρανάζι αυτό που φαίνεται ότι κάπου έχει μαγκώσει. Μακάρι, γιατί ήδη φτάσανε στην ηλικία για να πάρουν τη σύνταξή τους. Mm-hmm. Και λέω, εσείς τα λεφτά που πληρώνετε στους δικηγόρους,
Ναι, θα τα είχατε πάρει σύνταξη. Και τη σύνταξη. Θα τα πληρώσετε όλα εκεί. Λοιπόν, Τασούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέα. Ήταν καταπληκτική. Και θα τα πούμε σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα ερχόμαστε πάλι η Τσεχία, Πράγα, για να μιλήσουμε με τον κριτικό που έχει την ταβέρνα και την κριτική, τη Μαργαρίτα. Και μετά θα αναδείξουμε και το θέμα αυτό με τους συμπατριώτες μας που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Σε ευχαριστούμε. Μπορείτε να... Είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα. Θα το δούμε, θα το δούμε μαζί. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ με αγάπη. Και φιλάκια, πότε θα έρθείτε? Α, τι ωραία. Θα πάρω τη Στέλλα και θα έρθουμε σύντομα. Άιντε, άιντε. Θα σας φιλοξενήσω εγώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τη Στέλλα Γκλιάνα στην ασυνταξία και τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά.